παρακαλώ πολύ τον κύριο Γραμματέα του Δημοτικού μας Συμβουλίου να εκφωνήσει τα ονόματα και να διαπιστώσουν ότι είναι διαπαρτίας και ποιοι συνάδελφοι είναι απόντες. Θέλω να πιστεύω δικαιολογημένα ήδη για τον κύριο Αντιδήμαρχο και τον κύριο Σουλοδίνο. Παρακαλώ, κύριε Γραμματέα. Κύριος Αμοσπονάκος Δημήτριος, Αρβανίδης Δημήτριος, Αργιώτης Παναγιώτης, Ατσάδας Ιωάννης, Βαγγιώτης Ευαγγελός, Γαλέγαλος Ευστράτιος, Βουνάχος Κωνσταντίνος, Βουνάχος Νικήτας, Δημητρόπουλος Χρήστος, Ηλιόπουλος Ιωάννης, Καλονάκης Κωνσταντίνος, Καλομύρης Αντώνιος, Καλομύρης Βασιλιάς, Κανακάκος Χρήστος, Καλάτζαλης, Καραχάλιος Δημήτριος, Καρμύρης Ιωάννης, Κίνης Γεώργιος, Κοκορός Ευστράτιος, από όνο κύριο Σουτήρα. Έφυγε ο στρατής. Κοκορός. Κονίδης Γεωργίος. Κορίνης. Λάζαρος Δημήτριος. Δεμπέσης Γεωργίος. Δημήτρα Κωνσταντίνα. Μανουσάκης Μανούσος. Μελιάκος Νικολός. Βουγάδης Χριστός. Νικολακάκης Ευάγγελος. Παναγόπουλος Παναγιώτης. Γιώτας Χρήστος, Ράγης Ιωάννης, Ρίγας Παναγιώτης, Στρεπέτης Απόστολος, Σουμάκης Ιωάννης, Σοφού Παπαστάρη Γενία, Νατινός Γιώργιος Συναχνά, έτσι. Ναι. Κουντζάκη Μάριος, Περιανάκης, Κουντάς Γεώργιος, Κούρκας Κωνσταντίνος και Χριστοφυλάκος Παναγιώτης. Πώς είναι οι απόντες, κύριε Γραμματέα? Χριστοφυλάκος, έχουμε δύο. Ο κύριος Κοκκίνης και ο κύριος Συνοδεινός. Ο κύριος Συνοδεινός, ο κύριος Αντιδήμαρχος, είχε ένα θλιβερό περιστατικό και ανηλυμένη υποχρέωση να παραστεί σε κηδεία προσφυλούς του προσώπου, γι' αυτό και λείπει, στην Αθήνα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είμαι βέβαιος ότι σιγά σιγά θα τους βρούμε τους ρυθμούς μας και οι συνεδριάσεις μας κάθε φορά θα είναι καλύτερες η επόμενη από την προηγούμενη. Πίστευα και πιστεύω πάντα ότι ο άνθρωπος είναι το έλογον που μπορεί να σκέπτεται και να αναθεωρεί εκ νέου όσα εκ πρώτης όψεως βλέπει. Και επειδή η εικόνα του Δημοτικού Συμβουλίου και της κάθε συνεδρίας ξεκινάει από το προσκλητήριο που το Προεδρείο καταρτίζει και ο Πρόεδρος υπογράφει και το αποστέλει στους Δημοτικούς Συμβούλους, ξαναβλέποντας εκ νέου το προσκλητήριο που σας έδωσα, φρονώ και εδώ θέλω και τη συμβολή, όπως ακριβώς επιθυμεί και ο κύριος Δήμαρχος, όλων σας και των επικεφαλής των παρατάξεων της μειοψηφίας, θεωρώ ότι θα πρέπει να το συμπληρώσουμε σε κάποια σημεία όσον αφορά την κοινοποίηση παύλα πρόσκληση στους αποδέκτες. Το προσκλητήριο που σας έδωσα δεν έχει ως αποδέκτη τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, δεν έχει ως αποδέκτη την Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητος Λακωνίας, δεν έχει ως αποδέκτη το Εμπορικό Επιμελητήριο, δεν έχει ως αποδέκτη το Σύλλογο Ξενοδόχων Λακωνίας, δεν έχει πιθανούς άλλους αποδέκτες που κάποιος από εσάς ή κάποια από εσάς θα μπορούσε να προτείνει στο Προεδρείο προκειμένου να τους συμπεριλάβουμε. Θα παρακαλέσω λοιπόν για τη συμβολή σας. Ήδη τα ονόματα που δεν φέρονται ή τα πρόσωπα, τα φυσικά ή τα νομικά πρόσωπα που δεν φέρονται ως αποδέκτες, η δέσμευση του Προεδρείου είναι από την επόμενη πρόσκληση και τη συνεδρίαση θα υπάρχουν ως αποδέκτες και ως προσκεκλημένοι μας. Ένα δεύτερο επίσης που θέλω να πω, να κάνουμε δύο διορθώσεις, κυρία Γραμματεύς, για τα πρακτικά. Στο υπαριθμόν ένα θέμα που πρόκειται να συζητηθεί δεν πρόκειται για το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αθλητικός οργανισμός Δήμου Σπάρτης, αλλά αθλητικός οργανισμός Δήμου Σπαρτιατών. Άλλο εάν κατά την εισήγηση του Δημάρχου από 1η του 11 μιλάμε για αθλητικό οργανισμό Δήμου Σπάρτης. Το ορθό όμως και παρακαλώ να διορθωθεί είναι το Σπάρτης σε Σπαρτιατών. Επίσης, στο υπαριθμόν τρία θέμα της ημερησίας διατάξεως. Πρέπει να είμαστε απόλυτα ακριβείς. Οι προσωπαγείς θέσεις στις αρμόδιες περιφερειακές μονάδες της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 257. Επίσης, η σημείωση
του Προέδρου Παύλα Προεδρίου ότι σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγραφος 6 θα πρέπει οι συνάδελφοι που πρέπει να τοποθετηθούν ανά θέμα να το δηλώσουν στο Προεδρείο πριν την έναρξη συνεδρίασης. Δεν είναι το 65, είναι το άρθρο 67. Παρακαλώ πολύ να διορθωθεί και αυτό. Πριν προβώ στις ανακοινώσεις που για λογαριασμό όλων σας έχω να κάνω, θα είμαι πολύ σύντομος και να δώσω το λόγο και στον κύριο Δήμαρχο και στους επικεφαλείς και σε κάποιους από εσάς, αν θέλετε να κάνετε ανακοινώσεις, θα παρακαλέσω τον κύριο Γραμματέα, στο πλαίσιο της εφαρμογής της διατάξεως του άρθρου 67, παράγραφος 6 του νόμου 3852 του 2010, να αναγνώσει τα ονόματα των συναδέλφων που επιθυμούν να τοποθετηθούν στα θέματα της σημερισίας διατάξεως και οι οποίοι γνωστοποίησαν πρώτη ενάρξεως της συνεδριάσεώς μας την επιθυμία τους να τοποθετηθούν. Παρακαλώ, κύριε Γραμματέα. Εκτός από τους επικεφαλείς εννοείται, οι οποίοι μπορούν να τοποθετηθούν. Πρώτη σημερισία διατάξεως θέλει να μιλήσει ο κ. Σαργυρόπουλος. Οι επικεφαλείς και στο πρώτο θέμα έχουν τον κ. Μαμουσάκη, τον κ. Βοστολάκο, τον κ. Μεράτζερη. Στο δεύτερο θέμα έχουν τον κ. Κουλουμπίδη Αντώνιο, τον κ. Ράλη και τον κ. Μεράτζερη. Και στο τρίτο τον κ. Αργυρόπουλο και τον κ. Μιλιάκο. Μάλιστα. Κύριε Αργυρόπουλε, θα ήθελα να μου διευκρινίσετε το εξής. Επιθυμείτε να κάνετε τοποθέτηση πρώτης ενάρξεως των θεμάτων? Ακριβώς. Παρακαλώ πολύ, έχετε το λόγο. Κύριε Δήμαρχε, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, πριν από την έναρξη της ημερήσιας διάταξης, ήθελα να κάνω τρεις επισημάνσεις. Πρώτη επισήμανση. Η απαράδεκτη κατάσταση που δημιουργήθηκε με τους υπαλλήλους του πρωτοδικείου Σπάρτης όσον αφορά τη Σταυροδοσία και την εκλογή κάποιων δημοτικών συμβούλων από εδώ. Ανακοίνωσαν δηλαδή άλλων αντί άλλων. Έβαλαν σταυρούς σε δήμαρχο, τέος δήμαρχο, τον κύριο Αποστολάκο του Μιστά, 800 παραπάνω. Σε μένα φέρασαν 45 σταυρούς. Αυτό δεν έχει μεγάλη σημασία. Έκανα μια προσπάθεια λοιπόν εγώ να γίνει αποκατάσταση για τους 45 σταυρούς. Με αντιμετώπισαν με τέτοιο τρόπο που δεν το φαντάζεστε. Έφυγα ιδιασμένος. Δεν ξέρω αν αυτή είναι στο απειρόβλητο, επειδή είναι στο πρωτοδίκαιο. Για μας δεν είναι κανένα στο απειρόβλητο. Αν θέλει το Δημοτικό Συμβούλιο και νομίζει ότι θίγεται, να κάνει μια παράσταση. Αν δεν θέλει, αυτό δικαίωμά του. Δεύτερη επισήμανση. Θεωρώ απρέπεια τουλάχιστον αυτό που έκανε ο Δήμαρχος, ο νέος Δήμαρχος, να μας παρουσιάσει στην ορκομοσία αυτό το σωματείο της Ακαδημίας Μεσογειακής. Και χωρίς να μας έχει προετοιμάσει, χωρίς να είναι στην πρόσκληση και χωρίς να μπορούμε να είμαστε ή να αποχωρήσουμε. Γιατί ήταν η μέρα ορκομοσίας. Σε άλλη εκδήλωση μπορούσε να το κάνει, αν ήθελε. Και όποιος ήθελε από εμάς να παρευρεθεί. Γιατί εμείς πιστεύουμε ότι αυτοί οι κύριοι, λέει, θα διαδώσουν τη Σπάρτη και το Μιστρά προς τα έξω. Μάλλον εμείς παίρνουμε αξία από το Μιστρά και τη Σπάρτη και όχι η Σπάρτη από εμάς. Οπουδήποτε γης, ο Μιστράς και η Σπάρτη, όπου υπάρχουν πολιτισμένοι άνθρωποι, τον γνωρίζουν. Άρα δεν χρειαζόταν. Θα το συζητήσουμε αυτό αν χρειαστεί σε θέμα ημερήσιας διάταξης. Τρίτη επισήμανση και τελευταία. Θεωρώ θετικό το έγγραφο που μας έστειλε ο κύριος Πρόεδρος για το πώς ακριβώς θα γίνονται οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, όμως έχω να παρατηρήσω ότι τα προηγούμενα χρόνια αυτή η άθλια κατάσταση που υπήρχε στο Δημοτικό Συμβούλιο για όλους τους Σπαρτιάτες, όλοι το παραδέχονται, εσείς μπορείτε να το πείτε κάπως αλλιώς. Εμείς το λέμε άθλια, να μην επαναληφθεί. Δεν φταίγανε 3-4 δημοτικοί σύμβουλοι που κάνανε δήθεν παρεμβάσεις χωρίς να πρέπει. Έφταιγε το Προεδρείο. Ο Πρόεδρος είναι αυτός, όχι το Προεδρείο. Ο Πρόεδρος είναι αυτός που μπορεί να επιβάλλει την τάξη και έχει διάφορους τρόπους να το κάνει. Τέλος, πρέπει περισσότεροι από εμάς να δεχόμαστε την κριτική και όχι να προσπαθήσουμε μετά να απαντήσουμε στον κάθε δημοτικό σύμβουλο λέγοντάς του: αυτά που είπες είναι καλά ή δεν είναι. Ας τα ακούσουμε, αν μπορούμε να βελτιωθούμε, γιατί η επικοδομητική κριτική κάνει καλό. Άλλωστε, εμείς οι δάσκαλοι λέγαμε και σε κάποιους μαθητές που έχω εδώ και στον Πρόεδρο, λέγαμε ότι η αρνητική κριτική, για να είναι επικοδομητική, χρειάζεται απαραίτητα στοιχεία θετικής αντιπροσφοράς. Προτάσεις. Εμείς λοιπόν θα δουλέψουμε έτσι. Σε κάθε θέμα θα έχουμε πρόταση. Σας ευχαριστώ. Εσείς μου μάθατε
Όταν ήμουν στην τρίτη λυκείου, διδάσκοντας το μάθημα της κοινωνιολογίας, τι σημαίνει κοινωνικοποίηση. Και μου είπατε, και το έχω κρατήσει μέχρι σήμερα, ότι η κοινωνικοποίηση είναι μια διαρκής διαδικασία εκμάθησης κοινωνικών κανόνων, πίστεων και αξιολογήσεων που προσδιορίζουν και κατευθύνουν τη συμπεριφορά του ατόμου. Φροντίζω πραγματικά έκτοτε να κοινωνικοποιούμε καθημερινά όσο το επιτρέπουν οι πνευματικές μου δυνάμεις. Αυτό έκανα και σήμερα, δίδοντάς σας το λόγο, πιστεύοντας ότι έχετε να κάνετε κάποιες επισημάνσεις επί της διαδικασίας και όχι ανακοινώσεις, διότι στην ουσία προέβητε σε τρεις ανακοινώσεις. Εάν λοιπόν με εγκαλείτε για τις συνεδριάσεις του Προεδρείου της προηγούμενης τετραετίας, θα έπρεπε να σας αφαιρέσω το λόγο από την πρώτη στιγμή που τοποθετηθήκατε. Δεν το έκανα όμως. Δεν το έκανα διότι φρονώ ότι έπρεπε να ακουστείτε και να μου ενδυναμώσετε την παρουσία μου στο Προεδρείο από την πρώτη μου ημέρα μέχρι την τελευταία. Να είστε βέβαιος λοιπόν ότι θα τηρήσω απαρέκκλητα τον κανονισμό. Εάν εσείς χρήσατε άθλιες στις συνεδριάσεις της προηγούμενης τετραετίας, εγώ δεν χρησιμοποίησα καθόλου αυτή την έννοια και δεν σας αρέσουν, για να τις ακολουθήσουμε από τούδε και εις το εξής, θα παρακαλέσω θερμός, όταν την επόμενη φορά θελήσετε να δηλώσετε την επιθυμία σας να ομιλήσετε πρώτης διαδικασίας, να ομιλείτε μόνον επί διαδικαστικών θεμάτων, διότι εάν έχετε να κάνετε ανακοινώσεις όπως αυτές τις τρεις που κάνατε, τότε οφείλετε να ενσκύψετε στον κανονισμό που επιχαίρεται που εγώ τον διένυμα και να σας θυμίσω ότι βάσει του κανονισμού πρώτα ο πρόεδρος κάνει ανακοινώσεις στο σώμα, εν συνεχεία ο δήμαρχος, μετά η επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και τέλος η δημοτική σύμβουλη. Τώρα, από εκεί και πέρα ο δήμαρχος είναι αυτός που θα τοποθετηθεί όσον αφορά μία λέξη που είπατε, κατ' εμέ καθόλου κομψά, τη λέξη απρέπεια κατά την ορκωμοσία του Δημάρχου. Επειδή όμως είμαι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σπαρτιατών, είναι η πρώτη συνεδρίαση και ό,τι πέφτει στο τραπέζι δεν πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να την αφήνει αναπάντητη, και εδώ είμαστε για την πόλη και όχι για εν έκαστον εξημών, επιτρέψτε μου να πω ότι η ορκωμοσία του Δήμου Σπάρτης και των Συμβούλων ήταν υποδειγματική, διότι δεν υπήρξε άλλη ορκωμοσία καμίας δημοτικής αρχής, εκτός αν λανθάνος προς αυτό, διορθώστε με, που ο Δήμαρχος έδωσε το λόγο στους επικεφαλείς των παρατάξεων της μειοψηφίας, που ήταν πραγματικά μια διαδικασία που εχάρη όλη η πόλη, γιατί δεν ήταν διαδικασία μόνο του Δημάρχου, ήταν διαδικασία όλης της πόλης και όλου του Δήμου. Εάν τώρα αυτοί οι εκπρόσωποι της Ευρωμεσογειακής Ακαδημίας αυθορμήτως, και σας διαβεβαιώ χωρίς καμία πρόκληση ούτε προκατάληψη από πλευράς του κυρίου Δημάρχου, προσήλθαν και θέλησαν σε αυτήν την ωραία στιγμή να πουν πέντε κουβέντες και να τον συγχαρούν και να του δώσουν και ένα δώρο στο πλαίσιο της προϋφιστάμενης γνωριμίας τους και στο πλαίσιο της και της μελλοντικής συνεργασίας που θα έχει η Σπάρτη και ο Δήμος μαζί τους και όχι προσωπικά ο Σταύρος Φαργητάκος ως Δήμαρχος, δεν νομίζω ότι μας φτάνει στο σημείο να μιλήσουμε για απρεπές γεγονός. Από εκεί και πέρα τα άλλα όσον αφορά στον κύριο Δήμαρχο. Να πω όμως, κύριοι συνάδελφοι, να εφαρμόσουμε τον κανονισμό. Θα τον εφαρμόσουμε. Τον έχετε τον κανονισμό γιατί δεσμεύτηκε ο πρόεδρος. Τον κανονισμό λοιπόν τον έχετε και έχουμε 10 λεπτά η ομιλία του εισηγητή, 7 λεπτά οι ομιλίες των επικεφαλής, 5 λεπτά οι ομιλίες των δημοτικών συμβούλων. Ποιων δημοτικών συμβούλων? Των δημοτικών συμβούλων που με γραπτή δήλωση απεφάσισαν να τοποθετηθούν στα συγκεκριμένα θέματα. Δικαίωμα δευτερολογίας μετά τη σύναψη που θα κάνει ο πρόεδρος, έχουν δικαίωμα να κάνουν αυτοί που μίλησαν, 5 λεπτά οι επικεφαλής και 3 λεπτά οι δημοτικοί σύμβουλοι που τοποθετήθηκαν. Παρακαλώ πάρα πολύ λοιπόν να ξεκινήσουμε με τις ανακοινώσεις. Ο πρόεδρος, ο οποίος κατά τον κανονισμό ανακοινώνει στο σώμα κάθε έγγραφο που απευθύνεται στο Συμβούλιο, έχει να σας πει το εξής, ότι για να το γνωρίζετε, κύριοι συνάδελφοι, η ιστοσελίδα του Δήμου Σπαρτιατών ανακοινώνει λοιπόν το Προεδρείο ότι ήδη όποιος μπει στην ιστοσελίδα θα δείτε ότι λειτουργεί με όλες τις ανακοινώσεις που το Προεδρείο θα βγάζει προς τα έξω για να
λαμβάνουν γνώση οι δημότες. Ήδη λοιπόν μία πρώτη ανακοίνωση είχε να κάνει με το Μουσείο της Σύγχρονης Σπάρτης, το οποίο μέσω του τοπικού τύπου ανακοίνωσε την λειτουργία του σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες. Μπορούν οι συνδημότες και συνδημότησες να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από τη σχετική ανακοίνωση του Προεδρείου, από τον κύριο Γεωργιάδη που είναι ο πρόεδρος της Πνευματικής Εστίας Σπάρτης. Και να πω, κύριοι συνάδελφοι, επειδή έχει αρχίσει και μια πάρα πολύ ωραία επικοινωνία του Προεδρείου και με τον τοπικό τύπο, η φωτογράφησή μας κατά την έναρξη της δημοτικής μας τετραετίας στα σκαλοπάτια του Δημαρχείου είναι σημασιολογική. Όλες οι δημοτικές αρχές κοσμούν την αίθουσα του Δημαρχιακού μας Μεγάρου και βεβαίως θα κοσμήσουν και την αίθουσα του Μουσείου της Σύγχρονης Σπάρτης. Δεν φωτογραφιζόμεθα λοιπόν για να από αυταρέσκεια, δεν φωτογραφιζόμαστε ούτε διότι είμαστε το next top model, φωτογραφιζόμαστε διότι η ζώσα ιστορία της πόλεως καταγράφεται είτε το θέλουμε είτε όχι και με τη δική μας παρουσία. Επίσης, να ανακοινώσω προς το σώμα ότι από πλευράς Δημάρχου στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπαρτιατών έχει γίνει ανοιχτή πρόσκληση προς τους φορείς των επαγγελματικών συλλόγων, συνδικαλιστικών, επιστημονικών σωματείων της πόλεως και στους δημότες γενικά για την σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα έρθει ως θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να πω επίσης ότι όσον αφορά το θέμα του ελεγκτή νομιμότητας έχει ήδη από το Υπουργείο Εσωτερικών εκδοθεί συγκεκριμένη απόφαση περί προκήρυξης πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων που και αυτή η ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπαρτιατών. Να πω επίσης στο σώμα για να το γνωρίζετε ότι η ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης πλέον με επιθυμία του κυρίου Δημάρχου και θέλω να συμβάλλουμε όλοι σε αυτό θα γίνει μια πρότυπη ιστοσελίδα που θα περιλαμβάνει όλες φυσικά τις δημοτικές ενότητες, τις επίλεκτες δημοτικές ενότητες που κοσμούν με την ένωσή τους το σημερινό Δήμο Σπάρτης. Ήδη έχει ανατεθεί σε συγκεκριμένη ομάδα και σε συγκεκριμένους υπηρεσιακούς παράγοντες η φιλοτέχνηση, ας μου επιτραπεί η έκφραση, αυτής της ιστοσελίδας του Δήμου Σπάρτης. Και να πω επίσης, κύριοι συνάδελφοι, μία ακόμα ανακοίνωση προς το σώμα, ότι η Λέσχη Φωτογραφία Σπάρτης στις 26 Ιανουαρίου του 2011 μας καλεί όλους εμάς 7 η ώρα στη στέγη της Πνευματικής Εστίας, στην αίθουσα Αλέξανδρος Κουρής, όπου εκεί έχουν τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας με θέμα αντιθέσεις. Κύριε Δημαρχέ, δεν έχει κάτι άλλο ο Πρόεδρος να ανακοινώσει προς το σώμα. Αν έχετε κάποια ανακοίνωση, παρακαλώ πολύ, σας δίδεται ο λόγος. Να πω να έχουμε μια καλή και δημιουργική χρονιά. Στον συνάδελφο τον κύριο Αργυρόπουλο δεν θα απαντήσω. Σήμερα όχι ότι απαξιώ να απαντήσω, δεν θέλω την πρώτη μέρα να ξεκινήσω με αυτό το αντικείμενο. Θα πω μόνο ότι είμαστε στη διαδικασία ώστε όλες οι υπηρεσίες του Δήμου να στεγαστούν. Οι τεχνικές υπηρεσίες, η πρώην ΤΥΛΚ και η πολεοδομία θα στεγαστούν στο καινούριο και στις παλαιές δημαρχιακές υποδομές του Δήμου Μιστρά, στη Μαγούλα. Και θα ξεκινήσουμε και τη διαδικασία μίσθωσης κάποιων ακινήτων. Μας έχουν παραχωρήσει ήδη δωρεάν 3 γραφεία ο Σεβασμιότατος στο κτίριο απέναντι που υπάρχουν σήμερα οι εγκαταστάσεις του, τα γραφεία υπηρεσίες του Δήμου. Και επίσης και η δωρήτρια που δώρησε στην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση το τρίτο όροφο θα μας δώσει ένα μεγάλο γραφείο ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε να στεγαστούν υπηρεσίες άμεσα για να μπορέσει ο Δήμος λειτουργικά να αποδώσει. Αυτά πιστεύω ότι μιλάω για το απέναντι κτίριο. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχουν ολοκληρωθεί όλα. Επίσης, ήδη για τον κύριο Βαλιώτη που ήταν πιο εύκολο και ξεκινάω όχι ιεραρχικά αλλά επειδή έχει τακτοποιηθεί το θέμα, ζήτησε γραμματιακή υποστήριξη και παραχώρηση γραφείου. Η επιθυμία του ήταν να είναι στο Δήμο Ινούντος, στη Σελασία, παραχωρήθηκε. Τώρα, εδώ είμαστε στη διαδικασία με τα απέναντι κτίρια, κύριε Φούρκα. Πιστεύω ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα τακτοποιηθεί και το θέμα της στεγάσεως της δικής σας
δερματιακής υποστήριξης και του γραφείου, για να μπορέσετε κι εσείς να ασκείτε όσο το δυνατόν καλύτερα τις υποχρεώσεις που έχετε, όπως και όλοι μας. Με αυτό λοιπόν το σκεπτικό, θα ήθελα να μπούμε στην ημερήσια διάταξη. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ένα θέμα να το ανακοινώσετε. Ναι. Και εύχομαι και πάλι καλή δύναμη και καλό κουράγιο. Ναι. Βεβαίως. Βεβαίως το Προεδρείο και ο κύριος Γραμματεύς προσωπικά ζητά την κατανόησή σας για άλλη μια φορά. Η τοποθέτησή μας στην αίθουσα αυτή σήμερα έγινε κατά τον πλέον ευδόκιμο τρόπο που μπορούσαμε. Ήδη βρίσκεται στο σωστό δρόμο και η οριστική τακτοποίηση με την σχετική παραγγελία που έχει γίνει, ούτως ώστε από τις αρχές Ιανουαρίου, τέλος Ιανουαρίου, να μπορέσουμε να έχουμε μια έτσι λειτουργικότερη τοποθέτηση όλοι. Παρακαλώ πολύ τον κύριο Τούρκα, εκ των ανακοινώσεων. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα είναι, θα έλεγα, μια ιστορική συνεδρίαση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, του Καλλικρατικού Δήμου πλέον, με την πολυμελή σύνθεσή του και υπό το βάρος των πολλών διαφορετικών προβλημάτων, αλλά κυρίως υπό το βάρος της ιστορικής κληρονομιάς του Δήμου της Σπάρτης. Μια κληρονομιά που θα πρέπει να μας ακολουθεί στις αποφάσεις μας και στην πολιτική την οποία θα ακολουθήσουμε, αλλά και στη συμπεριφορά μας κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων. Δεν θέλω να αναφερθώ στο παρελθόν, όπως αναφέρθηκε από τον κύριο Αργυρόπουλο. Εν διάρκεια περιπτώσει έχω εμπιστοσύνη στο Προεδρείο, κάτι που εξάλλου υποσχέθηκε ο Πρόεδρος κατά την ημέρα της εκλογής του. Θέλω να ενημερώσω το Σώμα ότι ο συνδυασμός μας, εάν φτάσουμε σε τέτοιες ακραίες συνθήκες του παρελθόντος, θα αποσυρθούμε από τις συνεδριάσεις, θέλοντας να προστατεύσουμε και το Σώμα, αλλά και τον εαυτό μας. Ακόμη και ότι ο Δήμαρχος ανακοίνωσε ότι υπάρχει μέρημνα για την υποδομή του νέου Δήμου, θέλω να τονίσω ότι έχουμε καθυστερήσει τόσο στην κτηριακή υποδομή, όσο και στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Διότι η απαραίτητη υποδομή συνίσταται αφενός μέσα στην κτηριακή, όπως ανέφερα προηγουμένως, αλλά κυρίως στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, κάτι που μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει. Και αν σκεφτεί κανείς ότι έχουμε ήδη 2 μήνες που θα έπρεπε η πλειοψηφία να γνωρίζει τις υποχρεώσεις και να προβεί στην κατάλληλη προετοιμασία. Αντίθετα, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα, αποτέλεσμα πολλοί υπάλληλοι να μην γνωρίζουν το αντικείμενό τους, να υπάρχει μια σύγχυση και βέβαια αυτό το πληρώνει και ο Δήμος αλλά και οι πολίτες. Πράγμα που σημαίνει ότι χάνονται εργατοώρες απαραίτητες αυτή την εποχή, σε μια εποχή αναδιάρθρωσης που όλοι οι Δήμοι, από ό,τι ενημερώνουμε, κάνουν βήματα γρήγορα για να προλάβουν. Εμείς δυστυχώς παρατηρείται μια στασιμότητα, να μην πω ότι γίνονται βήματα προς τα όπισθεν.
Δεν ήθελα να τον εκλάβετε αυτό ως γκρίνια, αλλά γιατί δεν το συνηθίζω ξέρω να με γκρινιάρεις. Είναι όμως μια διαπίστωση και θεωρώ ότι είναι υποχρεωσία μου να την καταθέσω στο σώμα. Επλέον γνωρίζετε μάλλον ποιες υπηρεσίες μεταφέρονται στο Δήμο, ποιο είναι το ανθρώπινο δυναμικό και πώς θα έπρεπε να έχουν στελαχωθεί από το προσωπικό το οποίο ήδη περισσεύει. Γιατί πιο κάτω θα πούμε ότι το δυναμικό το ανθρώπινο που υπάρχει σήμερα στο Δήμο είναι πολλαπλάσιο από αυτό που είχε η Νομαρχία για ολόκληρο τον νομό. Και εδώ βέβαια τίθεται ένα θέμα σοβαρό, το θέμα της υπευθυνότητας του κάθε θεσμικού φορέα, που στην προκειμένη περίπτωση θα είναι αντιδήμαρχοι και κατά τη γνώμη μου, επειδή είμαστε σε αυτό το μεταβατικό στάδιο, οι δήμαρχοι θα πρέπει τουλάχιστον άτυπα να έχουν οριστεί πολύ νωρίτερα, να έχουν αναλάβει το αντικείμενό τους, να έχουν να δουλέψει και όχι αυτό να γίνει σε 7 του μηνός. Γιατί θα πρέπει, κυρίε και κύριοι, καθένας από τη θέση του να υπηρετεί υπεύθυνα το πόστο του και να μην υιοθετούμε πρακτικές ότι για όλα ευθύνονται οι άλλοι. Εμείς, ως μέσα στην αντιπολίτευση, δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε αντιπολίτευση στη συμπολίτευση. Αντίθετα, σας διαβεβαιώνω ότι θα βοηθήσουμε ώστε η συμπολίτευση να προχωρήσει και να εφαρμόσει το πρόγραμμά της. Και μάλιστα όλα αυτά που συμπεριλαμβάνονται στις προγραμματικές δεσμεύσεις. Αντίθετα, θα είμαστε αυστηροί σε οποιαδήποτε πρόταση είναι αντίθετη, κατά τη γνώμη μας, με το συμφέρον του Δήμου και βέβαια με τις θέσεις μας. Επίσης, είχαμε πει και από την πρώτη μέρα, στη μικρή τοποθέτηση που έκανα, ότι θα πρέπει άμεσα να ξεκινήσει η διαδικασία του νέου κανονισμού του καλλικρατικού Δήμου για τη διαφέρεια από αυτόν του Καποδιστριακού. Και ενώ πράγματι σήμερα θα περιμέναμε τουλάχιστον να γίνει μια προετοιμασία όσον αφορά την επιτροπή που θα αναλάβει την μελέτη του κανονισμού, δεν είδαμε κάτι τέτοιο να υπάρχει στην πρόσκληση. Παράλληλα βέβαια θα πρέπει να υπάρξει προετοιμασία και για τον οργανισμό του νέου Δήμου. Κλείνοντας, θέλω να τονίσω για μια φορά ακόμη ότι θα πρέπει να τρέξουμε. Θα πρέπει να τρέξουμε διότι τα προβλήματα του νέου καλλικρατικού Δήμου είναι πάρα πολλά και δεν έχουμε χρόνο να περιμένουμε. Και πράγματι θα περίμενα τουλάχιστον από αυτό που έχει ανακοινώσει ο Δήμαρχος ότι έχουμε πάρα θέματα να προχωρήσουμε. Και γι' αυτό ακριβώς η εκλογή θα ήταν άμεση και γρήγορη ώστε να μπορούμε να μπούμε σε μια ρότα εργασίας. Τέλος θέλω να κάνω μια πρόταση, κύριε Δήμαρχε. Επειδή κατά τον Καλλικράτη ο Μιστράς ορίστηκε ως πολιτιστική πρωτεύουσα, να ληφθεί μέρημνα ώστε δημοτικά συμβούλια που θα έχουν ως θέμα τοπικά θέματα του Δήμου Σπάρτης ή θα έλεγα γενικότερα πολιτιστικού χαρακτήρα, να γίνονται στην πολιτιστική πρωτεύουσα του Δήμου. Ευχαριστώ. Ναι, να σας δώσω το λόγο, κύριε Δήμαρχε, να πω μόνο, κύριε συνάδελφε, ότι σύμφωνα με τον κανονισμό, το πολύ μία ώρα είναι η διάρκεια των ανακοινώσεων προτάσεων. Έχουμε ήδη φτάσει 6, έχουμε μισή ώρα στη διάθεσή μας. Παρακαλώ πολύ. Ναι. Παρακαλώ όλο. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, επειδή έχω μπροστά μου την απάντηση που στέλνει στον κύριο Βλάχο. Ναι, μεν ο Καλλικράτης λέει ότι θα πρέπει οι εισηγήσεις να δίνονται μια μέρα πριν το συμβούλιο. Πιστεύω επειδή πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι δεν μένουν στη Σπάρτη, καλό θα ήταν οι εισηγήσεις να στέλνονται με την πρόσκληση. Νομίζω είναι κάτι που θα βοηθήσει όλους
ή τουλάχιστον να δίνεται στο Γραφείο Γραμματιακής Υποστήριξης των Συνδυασμών, αλλά νομίζω με την πρόσκληση, όταν αποστέλλεται και η εισήγηση, θα υπάρχει αφενός καλύτερος χρόνος προετοιμασίας και αφετέρου νομίζω ότι είναι πρακτικά εύκολο αυτό. Ευχαριστώ. Δήμαρχε. Να πω το εξής και θα ξεκινήσω κυρίως με τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Μέσα στις αρμοδιότητες που μεταβάλλονται στο Δήμο είναι και η πρόνοια. Η πρόνοια είχε 3 άτομα προσωπικό και μας άφησαν ένα. Εμείς άμεσα τοποθετήσαμε 3 πρόσωπα, με συνέπεια να μην υπάρξει την παραμικρή καθυστέρηση στην καταβολή των πρωνιακών επιδομάτων. Άμεσα ενεργήσαμε.